Μείνετε μαζί μας. Πάντα έχουμε, όταν βρίσκουμε μια ωραία προσωπικότητα για διάλογο, να έχουμε και ωραία θέματα να φιλοξενούμε, να ξεφεύγουμε και λίγο. Να πάμε στο Μουσείο Άλατος, στο Μεσολόγγι. Πάμε στο Μουσείο Άλατος. Ό,τι καλύτερο αυτό. Λάτε, και μαζί. Ο Νίκος ο Κορδόσης, παιδιά, είναι η ιστορία του Μεσολογγί, επειδή εγώ είμαι από εκεί. Γι' αυτό το βάζουμε. Γι' αυτό, το, βάζουμε γι' αυτό το κρατήσαμε να πάτε το κάνουμε. Καθόλου προλαβαίνετε να πάτε. Πώς προλαβαίνω και με τον Νίκο τον, που έφτιαξε αυτό το Μουσείο Άλατος, είμαι αδελφικός φίλος. Εμείς φιλοξενούμε και είναι τη διευθύντρια. Βεβαίως. Του μουσείου. Και μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, η κυρία Κανελή και ο Δημήτρης Μαλαβέτας, φυσικά ο συνάδελφός μας, είναι εκεί. Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Είστε υπέροχοι και δύο. Υπέροχοι. Καλημέρα από το Μεσολόγγι, καλημέρα από το Μουσείο Άλατος. Βρισκόμαστε εδώ στην Τουρνίδα στο Μεσολόγγι, όπου πριν μερικά χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιδέα της δημιουργίας αυτού του χώρου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο χώρο παράγει το αλάτι. Τις αλικές της Τουρνίδας, είναι μία από τις δύο αλικές που έχει το Μεσολόγγι. Και ο Νίκος Κορδόσης και η Δέσποινα είχαν την ιδέα να αναδείξουν περαιτέρω το αλάτι, αυτό το θησαυρό, το λευκό θησαυρό, όπως τον λέμε. Λευκό θησαυρό. Ένα καθημερινό συστατικό της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας. Δηλαδή το αλάτι είναι παντού. Αν δεν έχει το αλάτο πίπερο η ζωή, δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν είναι μόνο το ότι το χρησιμοποιούμε το αλάτι στη διατροφή μας, είναι το απαραίτητο συστατικό σχεδόν σε όλα τα φαγητά. Αλλά έχει και μια σειρά άλλες χρήσεις σε καθημερινά πράγματα, τα οποία πολλές φορές ούτε καν τα έχουμε διανοηθεί. Παραδείγματος χάρη, το αλάτι χρησιμοποιείται στα καλλιτικά, χρησιμοποιείται στην χημική βιομηχανία, χρησιμοποιείται το χειμώνα, αυτό το ξέρουμε, όταν χιονίζει, για να μην παγώνουν δρόμοι και να γίνει το αποχυμιασμό. Και μια σειρά άλλα πράγματα. Όλες αυτές τις χρήσεις του αλατιού μπορεί ο επισκέπτης να τις δει στο μουσείο που βρίσκεται πίσω μου, αλλά κυρίως μπορεί να δει το πώς γίνεται η παραγωγή και την περιβαλλοντική διάσταση που έχουν οι αλικές σε κάθε τόπο. Δεν θέλω να κατακρατώ το χρόνο, καθώς είναι και δίπλα μου η Δέσποινα η Κανελή, η διευθύντρια αυτού του μουσείου, το οποίο μουσείο έχει εξελιχθεί τα δύο χρόνια της λειτουργίας του σε ένα κυριολεκτικά σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή του Μεσολογγίου. Κυρία Κανελή, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Εδώ με τον συμπατριώτη σας τον πάνω, το Σόμπολο, που λέει για την πολύ ωραία προσπάθεια την οποία κάνατε να το ξεκινήσετε. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω βέβαια. Το χαίρονται όσοι το επισκέπτονται να έρθουμε. Τι θα δούμε? Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε. Τι θα δείτε? Κοιτάξτε, η ξενάγηση κρατάει 20 λεπτά. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως, έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή ο Δημήτρης Μαλαβέτας. Θα δείτε 14.000 κτίσεις του αλατιού, θα δείτε χρωματιστά αλάτια που μας έρχονται από μακρινά μέρη, από το Ματσούπιτσου του Περού, ναι, από την Χαβάη με μαύρο αλάτι. Θα δείτε θα μάθουμε το πότε κατασκευάστηκε το αλάτι στην γη μας, έτσι, από πότε υπάρχει, τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η συγκομιδή, πώς το επεξεργάζονται, την διάστασή του στην φύση, το πώς συντελούν έτσι ώστε να υπάρχουν άπειρα φλαμίγκο στην περιοχή της θάλασσας. Να ρωτήσουμε κάτι, όλα τα αλάτια έχουν την ίδια γεύση ή κάποιο είναι πιο δυνατό? Όχι. Υπάρχουν τα δυνατά αλάτια, ναι, υπάρχουν αλάτια που ρίχνεις, τότε θα έχει τύχει και σε εσάς να ρίχνεις αλάτι και να μην αλατίζεται το φαγητό. Ναι. Αλάτι της Χαβάης που σας είπα, το μαύρο, έχει πιο γλυκιά γεύση. Λέτε. Υπάρχει ένα γαλάζιο από την Περσία, έχει μια οξύτητα. Υπάρχουν αλάτια στη φυσική τους μορφή, έτσι, που η φύση τα κατασκευάζει με αυτόν τον τρόπο και έχουν διαφορετική γεύση και διαφορετική λοιπόν, αλάτια. Αν έρθουμε στο Μεσολόγγι θα το επισκεφθούμε με τα βεβαιότητα. Θα πάρουμε και τον πρόεδρο μαζί. Σίγουρα θα έρθουμε. Πρέπει να, εγώ προτείνω σε όλους τους Έλληνες, Ελληνίδες Έλληνες, να περάσουν από το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι, να δουν
σωροί, να δείτε ναι, σωρούς μέχρι να επάνω. Παιδιά, αν περάσετε. Αν πιτσιρίκια να παίξουν, και, λοιπόν. Και πώς γίνονται. Μα, και συγχαρητήρια στον Νίκο τον Κορδόση που είναι ο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μεσολόγγι. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, Μεσολόγγι. Γεια σας, γεια σας. Και τον Πανοσοπόλη να ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ και χάρηκα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην διάλειμμα και επιστρέφουμε.